υποστήκαμε τη μεγαλύτερη ζημία. Μόνο κακό και καθόλου καλό από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ. Δεν υπήρξε κατ' ελάχιστο κάτι ανταποδοτικό προς τα εμάς. Και το μεγαλύτερο κακό είναι η μετατόπιση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Εκεί που ποτίζαμε τα κτήματά μας τραγκλώντας νερό, η επίσημη πολιτεία δεν έχει κάνει ποτέ κάποιο αεροδευτικό, παρόλο που, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το δικαιούμασταν 4 λίμνες σε διαφορετικά επίπεδα μέσα από τα αγροκτήματα, συνδεδεμένες μεταξύ τους για παραγωγή ενέργειας από το 50, έκλεισε η πολιτεία και το υδροελεκτρικό που δουλεύαν, λεκάνη απορροής η Βεγορίτιδα, μας πνίγει. Και άμα δεν μας πνίξει η Βεγορίτιδα, μας πνίγει το πετρόλαιο μέχρι και τις εργατικές κατοικίες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι θα εξοικονομήσουμε και χρήματα ως ενέργεια, αλλά και ανάπτυξη ως αγρότες, εάν γίνουν αυτά τα αρδευτικά. Θα λυθεί και το πρόβλημα της πλημμύρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση μετατοπίστηκε ο υδροφόρος ορίζοντας, πήγε στα 200 μέτρα. Εκεί που τραβάγαμε με ελάχιστη ενέργεια, με 5 και 10 ύπους, 12 ύπους ηλεκτροκινητήρες, τραβάμε 50, 60, 70, 80. Πληρώνουμε πολλαπλάσιο κόστος. Θα πρέπει να το δείτε αυτό άμεσα, ανταποδοτικό κάτι και μια έκπτωση στο ρεύμα που πληρώνουμε. Πλέον δηλαδή το κάθε στρέμμα που ποτίζουμε, όσο και να προσπαθούμε με στάδια άρδευση να εξοικονομούμε, βγαίνει 60, 70, 80 ευρώ. Ενώ σε άλλες περιοχές που έχει το ΕΒ, κρατικές υποδομές δηλαδή, οι αγρότες πληρώνουν 10, 12, 15 ευρώ το ανώτερο. Και αυτά που σας λέω δεν έχουν καθόλου υπερβολή. Θα πρέπει δηλαδή άμεσα να το δείτε για την περιοχή μας, διότι εδώ στο αγρόκτημα του Αμυνταίου βρίσκεται αυτό το ορυχείο με τα 200 μέτρα, αυτό που έπατε κατήσεις, αυτό έχει μετατοπίσει τον υδροφόρο ορίζοντα, τον έχει κόψει, μας έχει αναγκάσει να πάμε παρακάτω, άμεσα γιατί είναι θέμα αυτό που σας λέω ανάγκης. Τώρα το γενικότερο πανελλαδικά με το αγροτικό ρεύμα και το κτηνοτροφικό πρέπει να το δείτε. Νομίζω ότι τα 2/3 των γεωτρήσεων είναι χρεωμένες και με ρυθμίσεις που δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Οι 12 μήνες και το 30-40% προκαταβολή για να πει κάποιος αγρότης ή κάποιος κτηνοτρόφος στη ρύθμιση δεν μπορεί να στηριχτεί. Πρέπει να πάει οπωσδήποτε στις 120 δόσεις για να μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Τα προηγούμενα χρόνια που περάσανε, ναι, η ΔΕΗ μας στήριξε ως ένα σημείο γιατί δεν έκοβε τα ρεύματα, αλλά έχουν συσσωρευτεί τέτοια υπέρογκα ποσά που δεν μπορούν να καλυφθούν πλέον. Είναι αδύνατο, πρέπει να το δείτε. Και οπωσδήποτε αυτό για την επόμενη χρονιά. Κάτι ανταποδοτικό, μια έκπτωση στο 50%, γιατί εξαιτίας της δραστηριότητας αυτής χρειαζόμαστε πολλαπλάσιο κόστος.